Τον κύριο Λέκα. Κύριε Λέκα, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω, ναι. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, τώρα βλέπω εδώ ότι προσπαθήσατε να επικοινωνήσετε με την Αττική Οδό για να κλείσει. Μας ακούτε, κύριε Λέκα? Ναι, σας ακούω, ναι. Για πείτε μας λίγο. Κοιτάξτε, απλά και μόνο για ερευνητικούς και καθαρά επιστημονικούς και τεχνικούς λόγους βρέθηκα στην Αττική Οδό για να δω ακριβώς τι γίνεται. Ναι. Το έχω κάνει αυτό και σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν για να δω και την επάρκεια των υποδομών αλλά και την αντίληψη του κόσμου και των υπηρεσιών και το έκανα και αυτό τώρα στην Αττική Οδό. Κοιτάξτε, μπήκα στην Αττική κατά τις 11 και ήδη είχε αρχίσει το χιόνι να στρώνεται και να είναι γύρω στους 10 πόντους αλλά μέχρι στις 3 που έμεινα δεν υπήρχε κανένα αυτοκίνητο για να μπορέσει να χιονίσει τις λωρίδες. Δηλαδή ήταν μια οδός παρατημένη ουσιαστικά, χωρίς ενημέρωση, χωρίς προειδοποίηση στα διόδια, χωρίς καν ανακοινώσεις στους ειδικούς πίνακες που έχουν. Εκεί λοιπόν θεώρησα ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και προσπάθησα να επικοινωνήσω αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να επικοινωνήσω. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Καλέσατε, το θέμα είναι το εξής, καλέσατε και δεν βρήκατε κάποιον, δηλαδή. Ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι υπήρχε πλήρης άγνοια για τα τεκτενόμενα μέσα στην Αττική Οδό των υπευθύνων της Αττικής. Μια άγνοια η οποία. Δικαιολογείται αυτή η άγνοια. Δικαιολογείται. Από το γεγονός άγνοια κινδύνου. Δεν είχαν επιλογή να πηγαίνετε μέσα στην Αττική Οδό. Ναι, από το γεγονός ότι μέχρι στις 6 ώρα έμπαιναν αυτοκίνητα στην Αττική Οδό. Ενώ είχε αρχίσει από τις 2 το μπλοκάρισμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θεωρώ ότι οι ευθύνες είναι μεγάλες για ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Ένα αυτοκινητόδρομο ο οποίος δεν πήρε τις συνθήκες ασφαλείας. Γι' αυτό το λέω με γνώση του τι γίνεται. Και όπου δεν υπάρχουν σενάρια για κινδύνους. Υπάρχει μόνο σενάριο για οδικά ατυχήματα, αλλά για μια πλημμύρα, για μια χιονόπτωση, για μια πυρκαγιά, αυτά τα σενάρια δεν υπάρχουν. Δεν προβλέπονται δηλαδή για να αντιμετωπιστούν. Δεν προβλέπεται. Και όπου υπάρχουν σενάρια και γίνονται ασκήσεις, οι ασκήσεις αυτές είναι για το Θεό Αθήνα. Δεν είναι ουσιαστικές ασκήσεις οι οποίες από τις οποίες θα προκύψουν τα προβλήματα. Ναι. Γιατί η άσκηση δεν γίνεται για να αυτοθαυμαζόμαστε όλοι και να λέμε συγχαρητήρια ο ένας τον άλλον. Γίνεται να διατυπώνονται προβλήματα. Άσκηση χωρίς να διατυπώνονται προβλήματα είναι άσκηση μαριονέτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πραγματικά δεν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο γεγονός. Μάλιστα. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε καθηγητά. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Να είστε καλά.